γινόμαστε ρεζίλ τώρα. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα. Η μηχανή δεν πάει πουθενά. Όχι ηλεκτρική, τη βάρκα, η βασική. Οπότε βάλαμε τον Κώστα να το παίξει γονδολιέρες. Οργανωμένο το έγκλημα και οι τέσσερις κανονίσαν να πάνε για ψάρεμα και δεν μου είπαν τίποτα. Και θέλουν να τους κάνουν και μοντάζ, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σήμερα έχει ψάρεμα. Θα αναβαθμίσουμε και το ψάρεματάκι μας, θα σας δείξουμε τι εννοούμε σε λιγάκι. Και ο Κώστας μας έχει θέσει ένα βέτο. Λέει, αν δεν πιάσει 10 ψάρια... Τέλος, δεν σας ξανακάνω παρέα. Πάρτε λίγο μάτι διαδρομή και τα λέμε στη θάλασσα. Ωραία, να σου πω, να μπω λες μέσα εγώ. Και εδώ είναι που την πάτησε ο Κώστας. Η μηχανή δεν πάει πουθενά. Όχι ηλεκτρική, της βάρκας, η βασική. Οπότε βάλαμε τον Κώστα να το παίξει γονδολιέρες. Μπράβο Κώστα, τράβα κουμπί. Αυτό το παιδί πηδέσε, ναι, αυτό το υποστήριξε. Μια μάστορα. Τα καταφέρνει όλα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τη βάση, πως την έχουμε φτιάξει. Μια γαλβανιζέ βασούλα εδώ πέρα. Την έχουμε πιάσει την κουπαστή. Εδώ την έχουμε πιάσει. Λοιπόν, φύγαμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε την άκυρα. Το βάθος που θα μπαίνει μέσα. Θέλουμε τουλάχιστον να είναι, όχι τουλάχιστον, θέλουμε 40 πόντους. Εδώ είναι καλά. Το βιδώνουμε εδώ πέρα, ώστε εκεί να λειτουργεί. Η άγκυρά μας είναι έτοιμη και στο σωστό σημείο. Ωραία. Ωραία, εκεί. Ο Κώστας έχει βάλει εδώ πέρα ένα σύστημα για να μην κουνιέται την ώρα που μην έχουμε ταλαντώσεις. Ωραίο σύστηματάκι είναι, απλό. Κελώνα, πού την είδες? Έβγαλε κεφάλι? Τι? Αυτό έκαμε τη φασαρία. Και έχεις πιάσει και κάποιον, έτσι, τον Κώστα. Ναι, τώρα αυλακίες τώρα. Κώστα, έχεις βγάλει όλη τη θάλασσα εδώ πέρα. Έλα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να σοβαρεύουμε λιγάκι, έτσι. Ένα... Το πιάσω. Τι είναι αυτό? Ελώνα. Θα κάνω, ε. Ποιο? Να τη χελονίτσα. Για να τη δούμε. Έλα ρε, και δεν έχουμε να τη βγάλουμε. Την τραβάς. Ναι, φυσικά. Μπράβο ρε. Πήγε μας, κοίταξε, πιάσε το ψάρι και έφυγε. Ωραίο. Ο Γιώργος Δημήτρης ανέβασε, ο Κώστας ανεβάζει. Και ο άλλος Κώστας, από ό,τι βλέπω, κάτι κουνιέται στο καλάμι του. Κώστας ρίχνει, πιάνει ένα ψαράκι και τα ρίχνει στη θέση που τα ρίχνω εγώ, στο κουβά που τα ρίχνω εγώ, για να πει μετά ότι έχει ψάχνει πιάσει ψάρια, δηλαδή πολλά, κατάλαβες. Πάει, ανεβαίνω. Κοίτα εδώ Κωστάκης, 3-3 Κωστάκης. Έλα ρε Κώστα, μπράβο. Μπράβο. Μια άμα ήταν, επειδή του είχα τεντώσει, δεν θα φεύγει το σώμα. 3-4. Και ένα απελευθέρωση. Έλα, πλάτε παιδιά, 2-2, ξεκινήσανε. Ωραία.
Φίλε, έχεις βγάλει το πιο μικρό σαφρίδι που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Έτσι. Απίστευτο. Θα σε πιάσω να μεγαλώσεις. Λοιπόν, τι ξεκίνησα εδώ πέρα. Έλα, σαφρίδι, ε. Το δεύτερο μικρότερο που έχω δει στη ζωή μου. Το θες για τη ζαργάνα σου. Δημήτρη. Σπάθαμε πλάνο. Ταυτόχρονα πάντως, γιατί κάτι πέρασε. Χτύπησε και το δικό μου τώρα. Ναι, σπάθαμε. Την κρατάμε τη σπάθα. Την κρατάμε, έτσι. Άσε λίγο. Όχι, όχι, δεν τις έχω πιάσει. Απλά θα... Έλα εδώ, κάνε έτσι. Μην τη μέσα. Ωραίο. Ωραίο. Βάλ του την πακέτα στο στόμα. Να πάρει δυνάμεις. Φαίνεται ωραίο. Πάρ' το σαργό σου. Πάρ' το σαργό σου. Πέρα το πιο εδώ. Να το. Ωραιότατο. Ωραιότατο, πω ένα σαφρίδι. Τρελό σαφρίδι, έτσι. Έλα ρε, εντάξει. Έλα. Περκά. Εμένα ξεκίνησε ζωηρό, τώρα... Έτσι και εμένα. Φάνηκε ότι πουστεύει λίγο. Έτσι μια από τα ίδια, τα ίδια θα φέρουμε. Πάλι θρυνή. Και εδώ και εγώ το ίδιο θα φέρω. Είναι ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία που λέει και ο Δημήτρης. Ένα, δύο, από όταν φεύγουμε τώρα. Νομίζω ότι είναι ώρα να φύγουμε. Άντε ρε Κωστάκη, βγάλ' το. Τι να κάνω ρε φίλε. Μας έχεις βγάλει την ψυχή, πού το. Ξέρω εγώ πού είμαι, έρχε. Πώς θα το καθυστερείς πολύ και στο τέλος θα τσαλιστεί και δεν θα βγει. Αυτό φοβάμαι. Το ίδιο είναι. Πάμε να αλλάξουμε. Άλλο σημείο. Τώρα φύγαν τα δύο. Ωραία. Κάποιος κανθάει. Λες εγώ γι' αυτό βάρινε. Α ναι, πιαστήκαμε μαζί. Έχουμε πιάσει ένα ψάρι και κάποιος το έχει πιάσει από τους δυο μας. Εγώ που είχα μόνος μου ψάρι. Και ο ένας φαίνει τον άλλον τώρα, να ξέρεις έτσι. Γιατί δεν είχαμε τη μόνο εδώ. Τους βαλακές κοντά μου. Άσες αηδίες, δεν με θες κοντά σου. Κάτσε να βγάλω το ψάρι. Λοιπόν, ηρέμησε εσύ. Να δούμε τι θα γίνει εδώ με τον Κώστα. Περίμενε. Κάτσε να τη φέρω από εδώ την πετανιά μου. Μπας και έχει εδώ πέρα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μήπως αυτή η πλευρά είναι καλύτερη, λίγο ρε παιδιά. Πάει δίπλα σε σένα, έτσι. Να σε μπερδέψει τώρα, έτσι. Αυτό μετά, κάτσε ρε μετά. Γιατί αυτό δίνει καλά. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Τι έρχεται, παιδιά. Πώς χτυπάει έτσι. Τι το ίδιο είναι, αυτό είναι τέρας. Είναι μεγάλο. Καλούλι. Τι καλούλι είναι ρε.
Καλούλι είναι, τι να σου πω τώρα, ψέματα. Θα σου πω, δεν θα πας, πέταξε το μέσα, δεν θα πας στην Λουίζα τέτοια ψάρια. Η Λουίζα έχει συνηθίσει μικρά, για αυτή είναι η πλευρά με τα ψάρια, ορίστε, με το που ήρθα εδώ κατευθείαν ψάρι. Θέλουμε τέτοιο βαγγελάκι. Τέτοιο, θα σου βγάλω πιο μεγάλο. Μου τον μπρουμούτιας εδώ πέρα. Θα το τρεβούμε. Λίγο μικρότερο, αλλά καλό. Γιατί είναι μικρότερο, δεν κατάλαβα. Θα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Είναι λίγο. Τώρα αυτό είναι λιθρίνη, ας πούμε, που έχει και μπλε. Έχει και μπλε απάνω, έτσι. Φαίνεται παραπάνω, Να κι εγώ πούλες. Να κι εγώ πούλες. Αλαμόγω παραγγελάκι. Θα παίρνει μπλάβλα. Βαλάσιο. Όχι, δύο, Ωρε φίλε, ξεκινήσαμε. Γυλία το μέρος. Μπαλάδες από εδώ. Πρόβες από εκεί. Κοδεύεις. Έλα ρε, νάτος. Φέρνει και δεν μιλάει ρε, Νάτος και ο ένας και ο άλλος. Τους είπα, την πήρες μπαλαδάκια. Μπορείτε να βγάλετε. Ναι. Κουπίτσα. Όχι ρε φίλε. Τι νομίζεις μόνο εσύ. Εντάξει, δικιά μου είναι λίγο μεγαλύτερη. Ο Βαγγέλης με τον Κώστα τις είχαν βγάλει έξω και τις μετράγανε. Για τις γόπες εννοώ, έτσι. Μαλάκα, είναι διπλή η δικιά μου. Καταρχήν έχει άλλο χρώμα η δικιά σου. Με δόλωμα θράψαλο, παιδιά. Πάμε να δούμε τι βγάλαμε. Οπ. Ένα. Τρώνε και το θράψαλο. Θέλει και τέχνηξες να καρφωθεί. Να, Κωστής, εδώ. Για χαιρέτησέ μας, ρε Κώστα. Εδώ πιάνει ο Κώστας και τι τέχνη θέλει. Τι νοείς, πιάνει ο Κώστας, γιατί το πέτσε εδώ. Πόσα είναι να μάθεις ακόμα, πόσα. Κάτσε να σου δείξει ο θείος ο Βαγγέλης πώς γίνουν τα ψάρια τώρα, περίμενε να δεις. Πολύ βρώμα. Λοιπόν, πάμε, έλα. Αυτή ήταν η πρώτη μου ρηξιά με την καινούργια μου τέτοια. Όπω μια γόπα, καλά εντάξει αυτή η γόπα. Κωνσταντίνε, δεν μπορεί να το φτάσει τώρα. Όχι, αυτή είναι καλή. Μαραδάκι είναι, τι τσέρουλα. Μας έχει βάλει τα γυαλιά, Δημήτρης, κατάλαβες. Έχει βάλει τα ψηλά, είναι μια χαρά. Σε μένα, αυτή πιάτητα. Να σας δείξω λίγο πώς γίνεται. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Άντως ο Κωστάκης. Χαλάσεις το τέτοιο, την τετράδα. Θα πάτε τίποτα. Ωρε φίλε. Γι' αυτό έλεγε ότι έπαιρνα όπως 15. 4 έτσι. Δεν μη χαλάσεις το κοξενιό. Έλα εδώ εσύ, σταμάτα να κουνιέσαι. 1, 2, 3. 3 έχω ρε Δημήτρη, πώς άλλο να βάλω. Πιάνα 5 στα 3. Τελευταίο ανέβασμα Να το. Πάμε. Αν είχαμε μια ομπρέλα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Μετά από πολλά ψάρια που έπιασε ο καθένας τους, ήρθε η ώρα να φύγουνε. Ο ήλιος ήταν πολύ δυνατός. Ομπρέλα δεν είχαν. Πολύ ωραία. Σ' άρεσε. Πολύ. Το ευχαριστήθηκες. Κοκκινήσαμε λίγο, γίναμε σαν μπατζάρι. Να, κοιτάξτε και εμένα εδώ, σαν μπατζάρι κι εγώ. Έτσι. Πέρασαμε Μητράκι. Καλά. Λίγο ζέστη είχε. Εντάξει. Εντάξει, βγάλαμε ψαράκια. Κώστα. Ψαράκια βγάλαμε. Πώς πέρασε και εσύ, έλα εδώ, μπορείς να πεις, έλα εδώ. Κάποιοι βγάλανε ψαράκια, κάποιοι δεν βγάλανε. Κάποιοι βγάλανε. Ψάρια δεν είχε. Δεν είχε, Μόνο εγώ έπρεπε. Θα το ξανακάνεις. Όχι. Όχι. Δεν το ξανακάνει. Λοιπόν, καλά να περνάτε. Γεια χαρά.